Ωραία. Να περάσουμε σε ένα άλλο ερώτημα. Τα πάμε λίγο εντάχει, αλλά δεν πειράζει. Θυμάστε, έχετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια διδακτική εμπειρία από την επαγγελματική σας πορεία, κάτι που θα ήταν χρήσιμο και για τους άλλους συναδέλφους? Εγώ δεν έχω να πω κάποια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά είναι στην ουσία όλη μου η επαγγελματική ιστορία. Έρχομαι εδώ και λέω ότι είμαι μεταφράστρια, μεταφράζω φαρμακευτικά κείμενα, χημεία, βιολογία κλπ. Και μπορεί να πιστέψετε ότι στο σχολείο ήμουνα αστέρι. Καμία σχέση. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ με τέτοια κείμενα. Πάντα στόχευα στη λογοτεχνία και οι σπουδές μου άλλωστε αυτό δείχνουν. Όμως όταν η λογοτεχνία δεν έκατσε και έκατσε η χημεία και είπα ας δοκιμάσω, τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημα και τελικά τα κατάφερα να το κάνω αυτό εδώ και 6 χρόνια. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει στην πορεία και καλό είναι να μην κλείνεις καμία πόρτα και να μην φοράς παροπίδες και να λες εγώ αυτό θα κάνω μόνο και αυτό έχω σπουδάσει και αυτό ξέρω μόνο, γιατί τα πράγματα μαθαίνονται στην πορεία. Και μπορεί να προκύψει ταλέντο κάπου αλλού. Και ταλέντο, τέλος πάντων. Να μην, εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, καλό είναι να μην λες μόνο εκεί και να μην κοιτάς πουθενά αλλού. Αυτό. Ναι. Δύο όψεις ενός νομίσματος ίσως. Η μία είναι αυτή που λες και η άλλη είναι αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως. Το να ξέρεις και πότε να λες όχι. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Βάσο. Εγώ, επειδή δεν είχα καμία σχέση με τη μετάφραση πριν έρθω σε εσάς, είχα και εγώ στο μυαλό μου ότι η μετάφραση είναι η λογοτεχνία αρχικά και μετά στη χείριση των περιπτώσεων και ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, άντε σε ένα περιοδικό, όπου εντάξει, τελειώνοντας τη σχολή και βλέποντας τα διαφορετικά είδη κειμένων, εξακολουθούσα παρόλα αυτά να έχω την ψευδαίσθηση ότι θα μεταφράσω και λογοτεχνία. Ο κύριος συντονιστής με προσγείωσε. Και στο γραφείο, βλέποντας όλα αυτά τα διαφορετικά κείμενα και πάρα πολύ τα τεχνικά κείμενα, τελικά βλέπεις πόσο αλλάζει ο προσανατολισμός σου με βάση και αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή και το θέμα του βιοπορισμού και το θέμα της συχνότητας και του όγκου δουλειάς. Οπότε υπάρχουν τόσο πολλοί κλάδοι στη μετάφραση που ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου προκύψει και τι θα σου αρέσει, τι θα σε τραβήξει, τι θα συχαθείς. Και στο τέλος της γραφής κάνεις τις επιλογές σου, αλλά μόνο αφού έχεις δοκιμάσει. Παναγιώτη. Εγώ θα αναφέρω μια εμπειρία από την περίοδο που δούλευα ως in-house. Βέβαια δεν θα αναφέρω ονόματα προκειμένου να προστατέψουμε υπολείψεις, αλλά τέλος πάντων είχα δώσει ένα έργο σε έναν μεταφραστή, ο οποίος με κρέμασε με το χειρότερο τρόπο, οριακά πριν από κάποιο deadline που είχα, με μια τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω δικαιολογία. Ωστόσο, αυτό ήταν διδακτικό για μένα, γιατί αυτό που έχω εφαρμόσει και στην προσωπική μου πορεία ως ελεύθερος επαγγελματίας είναι να είμαι συνεπής και να είμαι συνεργάσιμος με το άτομο που έχω απέναντί μου. Πιστεύω ότι τέτοιου τύπου προβλήματα, τα οποία προκύπτουν σε οποιοδήποτε άνθρωπο, μπορούν να λυθούν με καλή επικοινωνία. Ωστόσο, ο τρόπος που τα διαχειρίζεσαι κάνει μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό και σε συνέπεια και με όσα είχα πει νωρίτερα, έχω την εντύπωση ότι είναι μια πολύ σημαντική αρετή αυτή. Νίκο. Ναι, νομίζω και εγώ θα μιλήσω μάλλον για μια αρνητική εμπειρία. Να ξέρουμε πότε λέμε όχι, δηλαδή πότε δεν προλαβαίνουμε εξ αντικειμένου να κάνουμε κάτι, πότε κάτι είναι πέρα από των δυνατοτήτων μας και πότε κάτι απλά δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν και τέτοια αιτήματα. Και τώρα σκεπτόμαστε τη δικιά μου περίπτωση, μια συνεργασία με ένα μεταφραστικό γραφείο τελείωσε από ένα αίτημα το οποίο μου είχε γίνει και το ήξερα εξ αρχής ότι δεν γινόταν αυτό το πράγμα να το κάνω, αλλά
μου ζητήθηκε κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρω ως φιλόλογος κλασικός, ως αρχαιολίνστης, το πούμε έτσι. Ήξερε ότι δεν μπορεί να γίνει. Προσπάθησα να κάνω χάρη σε κάποιον που μου ζήτησε μια χάρη, γιατί είχε ζητήσει ο πελάτης του μια χάρη, και τελικά με αυτό έληξε τη συνεργασία μας. Ωραία. Δύσκολα μια τέτοια συζήτηση, μια τέτοια εποχή, θα απέφευγε μια αναφορά στην κρίση. Λοιπόν, παρότι οι απόψεις διείστανται ή και τριείστανται για το κατά πόσο η κρίση έχει επηρεάσει τη μεταφραστική αγορά, διάβαζα πρόσφατα μια έρευνα του Institute of Translation and Interpreting που έλεγε, είχε τίτλο «Crisis, what crisis?». Παράλληλα υπάρχει ο διαρκώς αυξανόμενος τζίρος των μεταφραστικών δραστηριοτήτων στην Ευρωζώνη. Από την άλλη, η προσωπική εμπειρία του καθενός ίσως να μην συμφωνεί ακριβώς με αυτά τα δεδομένα. Όπως και να έχει, και ασχέτως ίσως του επαγγελματικού χώρου στον οποίο κινείται κανείς, η κρίση αυτή τη στιγμή είναι εδώ. Τι θα συστήνατε σε κάποιον νέο επαγγελματία να κάνει, κάποια προληπτική κίνηση ίσως για την αντιμετώπιση της? Έχετε κάποια ιδέα να προτείνετε, ξεκινώντας από όποιον θέλει να μιλήσει? Εγώ θα έλεγα ότι λόγω ιδιοσυγκρασίας θα πω τι κάνω εγώ. Ίσως και λόγω ζωδιακού προσανατολισμού, τέλος πάντων. Πάντως, αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι να βρω παράπλευρες δραστηριότητες οι οποίες κινούνται στις παρυφές του κλάδου της μετάφρασης. Όχι αποκλειστικά μετάφραση, αλλά κάτι σχετικά με αυτό. Ένα άλλο πράγμα, αυτό που προϋποθέτει και αυτό που προδιαθέτει η εποχή η ίδια, προϋποθέτει ευελιξία από όλους μας. Και έτσι καταλήγουμε και σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα προώθησης μπορούν να μας παρέχουν ακριβώς αυτή τη μέθοδο, αυτόν τον τρόπο ευελιξίας. Από εκεί και πέρα, θα τονίσω ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να επενδύουμε στην ποιότητα αυτού που κάνουμε. Πάντα οι καλοί καρπώνονται τον κόπο τους. Βάσο. Έχεις και την εμπειρία του γραφείου πλέον, ναι. Οπότε μπορείς ίσως να μιλήσεις με βάση το τι ψάχνει ένα γραφείο, τι ψάχνει να βρει ένα γραφείο σε ένα νέο μεταφραστή. Και τι ζητάει ο πελάτης από ένα γραφείο πλέον. Βλέπουμε ότι όλο και συχνότερα και όλο και περισσότερο οι πελάτες, είτε είναι απευθείας, είτε είναι άλλα μεταφραστικά γραφεία, ζητάνε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, το οποίο δεν σημαίνει απλά μετάφραση και δεν σημαίνει απλά επιμέλεια, ούτε απλά στήσιμο του αρχείου, ούτε DTP μόνο. Θέλουν από την αρχή να πάρεις και να φτιάξεις κάτι. Και νομίζω ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να το κάνει αυτό με μια σωστή εκπαίδευση και εξειδίκευση και θα είναι πολύ πιο συμφέρον στον πελάτη να προσλάβει τον ελεύθερο επαγγελματία μεταφραστή παρά να απευθυνθεί σε ένα γραφείο. Επομένως, όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες μπορείτε να παρέχετε, φυσικά με την ανάλογη τιμή, γιατί δεν τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε, θα πρέπει να πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα του πελάτη μπορέσετε να καλύψετε, τόσο πιο εξασφαλισμένοι θα είστε. Νίκο. Νομίζω θα συμφωνήσω και εγώ ότι το να επενδύσει στην ποιότητα είναι ο μοναδικός τρόπος, όχι γιατί επειδή πιστεύω ότι υποχρεωτικά η ποιότητα κάποτε ανταμείβεται, αλλά δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Πάντα το να δίνεις περισσότερη βάση, να αφαιρώνεις περισσότερο χρόνο σε ένα κείμενο, ενώ ξέρεις ότι και με λιγότερο θα ήταν αποδεκτό, είναι κέρδος σε ένα μακροπρόθεσμο. Τώρα, το πόσο μακροπρόθεσμα είναι το κέριο σημείο, γιατί in the very long run, I think we're all dead. Όπως είχε πει κάποιος πολύ γνωστός. Πολύ γνωστός. Να το εξειδικεύσουμε όσο λιγάκι αυτό το επενδύω στην ποιότητα. Είπες, για παράδειγμα, αφιερώνω περισσότερο χρόνο. Έχετε κάποιες ιδέες να προτείνετε για το πώς μπορεί ένας νέος επαγγελματίας να επενδύσει στην ποιότητα της δουλειάς που προσφέρει? Μπορώ.
Λοιπόν, πρώτα νομίζω είναι θέμα προσωπικής δουλειάς. Να ξέρεις ότι δεν θα πληρωθείς για τον κόπο σου εν τέλει, όσο αξίζει, σε πρώτη φάση. Το οποίο όμως θα σου χτίσει το προφίλ που είπε πριν, που αναφέρθηκε πριν, θα σου αυξήσει την ορατότητα σε συναδέλφους και πελάτες. Και τελικά, βλέποντας ότι έχεις κάνει τη σωστή έρευνα, έχεις αφιέρωση χρόνο, έχεις κάνει το extra mile που λέμε, έτσι γιατί σ' αρέσει, γιατί αυτό που θες να παραδώσεις, θέλεις να έχει αυτό που θα ξεχωρίσει και θα θέλεις ο πελάτης να ξανασυνεργαστεί μαζί σου. Αυτό είναι νομίζω το να φτιάξεις ένα ποιοτικό προφίλ σαν επαγγελματίας. Κάτι άλλο? Όχι. Υπάρχουν βέβαια και άλλες. Να κάνουμε τις ερωτήσεις μας μετά στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν βέβαια και άλλες συμβουλές που θα μπορούσε να δώσει κανείς σε έναν νέο επαγγελματία που βλέπει το φάσμα της κρίσης να πλησιάζει απειλητικά. Ίσως την καλύτερη την είχε δώσει ένας διαφημιστής, ο Paul Arden, ο οποίος είχε πει «If you want to be interesting, be interested». Δηλαδή, θέλεις να φαίνεσαι μια ενδιαφέρουσα, μια ελκυστική περίπτωση στον πιθανό εργοδότη, πρέπει να ενδιαφερθείς. Πρέπει να ενδιαφερθείς για την κοινότητα. Πολλοί θεωρούν, για την μετάφραση, πολλοί θεωρούν ότι η αγορά τους χρωστάει τα προστοζήν. Προφανώς δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Πρέπει να παρακολουθούμε την μετάφραση ως επιστήμη. Πρέπει να παρακολουθούμε τη μετάφραση ως αγορά. Πρέπει να την παρακολουθούμε ως κοινότητα, ως τεχνολογία. Αν δεν ασχοληθούμε εμείς με την ίδια μας τη δουλειά, μην περιμένουμε η αγορά να ασχοληθεί.